Με το Μιχάλη και με τη Μαρία στο Αργά είμαστε. Μιχάλη, θα γίνει επανάσταση ποτέ? Επανάσταση τι τύπου? Τι τύπου? Η προλεταριακή, η αναρχική επανάσταση θα γίνει. Να σου απαντήσει η Μαρία που τα ξέρει καλύτερα. Επανάσταση γυναικών θα γίνει. Να, το γύρισε. Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει ποτέ? Μέσα στην ιδεολογία, ρε παιδί μου, της ροκ πλευράς των πραγμάτων. Να μας ενδιαφέρει δηλαδή? Ξέρω εγώ, εσένα Μιχάλη, μικρότερος, δεν ήσουν έτσι παιδί της γενιάς σου που να σε ενδιαφέρε? Όχι. Όχι, ε? Όχι. Μόνο η μουσική σε ενδιαφέρε? Μουσική μόνο. Είχε φορτίο ιδεολογικό όμως, ρε παιδί μου, η ροκ μουσική. Είχε, αλλά ξέρεις κάτι, από τότε φιλτράριζε το μυαλό μου και ήμουν πολύ, δηλαδή, okay, τους άντεχα τους Stones. Αλλά και οι Stones δεν ήταν τώρα ό,τι πιο, εκτός από ένα τραγούδι που βγάλανε και το οποίο. Δεν το θυμάμαι στη στιγμή. Το οποίο ήταν. Όχι, δεν έχει κυκλοφορήσει. Α, πολιτικό τραγούδι εννοείς. Πολιτικό και μάλιστα λιγάκι σκληρό. Okay, μέχρι εκεί. Αλλά μετά και οι ίδιοι. Mainstream. Εντάξει, οι Beatles ήταν. Λαλαλαλαλαλα. Ο Μπόνο. Πολιτικοποιημένος υποτίθεται. Και καλά. Demek, και καλά, Ντεμέκ. Ντεμεκιά κανονική. Ναι, γιατί κάτι, όταν του πρότειναν κάτι με τα λεφτά, δεν δέχτηκε. Να σου πω κάτι ροκ, ναι, που είναι ελληνικό. Για πες. Λοιπόν, υπάρχει τραγουδιστής, καραλαϊκός, mainstream, που όλες χορεύουν και σκοτώνονται, ο οποίος ήρθε από το ίντερνετ, επανάσταση. Δηλαδή, δεν τον πήρε η εταιρεία να τον βγάλει και να δεις βίντεο. Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Ήρθε από το ίντερνετ. Αντικειμενικά σου λέω. Μπράβο. Από το ίντερνετ ήρθε. Και μετά μπήκε στα ραδιόφωνα, στις δισκογραφικές κτλ. Ήρθε από κάτω, από το λαό. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται η εκτίμηση? Σπάνια θα γίνει. Σπάνια θα γίνει. Σπάνια. Γιατί όταν σπρώχνουν όλοι να γίνουν το ίδιο, μετά γίνεται πάλι το ίδιο πράγμα. Το σύστημα δηλαδή δουλεύει και ελέγχει την κατάσταση, το πώς θα γίνει κάτι. Ναι, αν υπάρχει κάποιο σύστημα, ναι. Εγώ δεν θέλω να ξέρω αν υπάρχει κάτι. Εγώ θέλω να μπορώ. Το σύστημα ήταν η δισκογραφία. Η δισκογραφία. Ναι, όχι, η δισκογραφία. Την κλέμε. Δεν υπάρχει δισκογραφία. Δισκογραφία δεν. Ποιος αγοράζει δίσκους? Πόσο καιρό έχει αγοράσει? Αυτό. Δεν ξέρω. Καταρχήν λες δίσκο καμιά φορά και οι πιο νέοι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό. Νομίζω να πάρει ένα δίσκο με γλυκά. Ή καμιά φορά λέω εγώ CD album. Εσύ τι album με φωτογραφίες? Εσύ πόσους δίσκους είχες? Α, τους έχεις? Τους κρατάω όμως. Ξέρεις πόσους έχεις? Πρέπει να είναι, δεν είναι πολύ. Γιατί στα παλιά, στα πάρτι που έκανα, φεύγοντας, επειδή ήμουν ενθουσιασμένος, άφηνα και 50 τραγούδια εκεί, 50 αυτά. Γιατί τόσο large, όλα αυτά με λεφτά σου δεν είναι? Ναι, βλακία ήταν. Ξέρεις, δεν είχα να εκτιμήσει. Ήμουνα του πολύ του σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχω καμιά 20.000 βινίλια. Είναι λίγα. Λίγο για τη δουλειά σου, αλλά 20.000 δίσκους, ας πούμε, τους έχεις? Ήταν 5-6.000 μικρά συγκλάκια. Έχω τέτοια. Ξέρεις τι αξία έχουν τώρα, ε? Δεν έχω ασχοληθεί. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης βινιλίου στην Ελλάδα? Ο Γιάννης ο Πετρίδης. Όχι, πιστεύω, το ξέρω. Πολλά. Ένα σπίτι ολόκληρο, τρεις ορόφους. Ναι, τον θυμάμαι παλαιότερα με πιο πολλά σπίτια. Και είναι η πιο καλύτερη δισκοδοσία και δεν ξέρω. Τον ακούγαμε και στη Θεσσαλονίκη, αν και εμείς εκεί είχαμε το δικό μας ραδιόφωνο, το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Με αυτό ξυπνούσαμε, με αυτό. Και ήταν ωραία χρόνια τότε. Τα νοσταλγείς. Τα νοσταλγώ γιατί πρόλαβα μέρες ραδιοφώνου, όχι αυτές που λέει ο Woody Allen, τις δικές μου μέρες ραδιοφώνου. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό. Ξέρεις τι, ότι την δισκοθήκη του Γιάννη Πετρίδη, αν δεν κάνω λάθος, ήθελε να την αγοράσει ένας πολύ μεγάλος συλλέκτης, ο Έλτον Τζον. Αυτός είναι από τους μεγαλύτερους συλλέκτες του κόσμου. Αλλά ο Γιάννης βεβαίως ανθίσταται. Για να βρούμε μια διαφορά τώρα εδώ. Με ποιους DJ έχεις μεγαλώσει εσύ και με ποιους εσύ? Με ποιους εγώ? Εγώ ήμουν περισσότερο της τηλεόρασης, η αλήθεια είναι, και δεν μεγάλωνα με DJs. Άκουγα συγκεκριμένα, μου άρεσαν οι Bon Jovi, άκουγα ροκ μουσική, αλλά κατά βάση. Της άρεσε ο γκόμενος. Της άρεσε ο γκόμενος, ο Τζον Μπον Τζόβι. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Να τα λέμε αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι ακόμα. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Πόσο είναι τώρα, 55? Ναι, 50 φεύγα. Αλλά ωραιότατος. Μόλις τώρα ανακάλυψες γιατί εγώ διατηρώ τα μαλλιά ακόμα μακριά. Δεν με αφήνει να τα ακούσω. Όχι, με τίποτα. Α, ναι. Έχω τις πιέσεις μου. Αν είχα τα μαλλιά σου και εγώ έτσι θα τα είχα. Εσύ με ποιους DJ, μεγάλωσες? Δεν ξέρω αν υπήρχε όρος. Όχι, δεν υπήρχε όρος. Αυτή τη στιγμή όλοι ακούμε γιατί έχουν ενδιαφέρον οι τρεις. Ο Μάρτιν Γκάριξ, ο Αβίτσι και ο Ντέιβιντ Γκέτα. Είναι μια κατεύθυνση αυτή που θα σε ενδιαφέρε για να βγάλεις πολύ χρήμα? Γιατί αυτοί είναι πολύ ακριβοπληρωμένοι. Κοίταξε. Στο εξωτερικό.
όταν αυτοί κάνουν κάποιο γκίκ, όταν κάνουν κάποιο πάρτι, να το πούμε έτσι, ο κόσμος πηγαίνει 50.000, 60.000 άτομα. Αυτοί κινούνται πλέον με Learjet. Για 2-3 ώρες μπορεί να. Όχι, μπορεί, παίρνουν 100-150-200.000 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αγορά εκεί. Okay. Εδώ δεν υπάρχει αγορά. Εγώ εδώ γεμίζω 2.000 άτομα Σάββατο παρασάββατο που παίζουν ένα μεγάλο κλαμπ. Έχεις βγάλει χρήματα από αυτό κάνοντας αυτή τη δουλειά. Ναι, πάντως η ερώτηση για τους DJ. Αλλά δεν είναι τέτοια τα νούμερα. Κυρίως για Έλληνες, έτσι, όχι για του εξωτερικού. Ποιους DJ εσύ και εσύ Έλληνες. Οι Έλληνες DJ, για να σου απαντήσω το δικό μου κομμάτι, οι Έλληνες DJ δεν υπήρχαν με ονόματα. Ξέρω εγώ, ο Γιάννης Πετρίδης που ήταν παρουσιαστής και πολύ καλό, δεν έκανε DJing ποτέ σε κλαμπ. Καταλαβαίνεις. Εμείς το για ραδιόφωνο πάντα μιλάω, δεν μιλάω ρε παιδί μου για κλαμπ. Α, είπες DJ. Okay. Δηλαδή αυτό που λέμε ραδιοφωνικός παραγωγός στην ουσία. Α, αυτούς... μου είπες άλλο. Εντάξει, εγώ μεγάλωσα και επηρεάστηκα πάρα πολύ από Αμερικανούς. Από τον Τσάρλι Τούνα. Από τον Γουλφμαν Τζακ λιγάκι. Αλλά κυρίως ο Τσάρλι Τούνα ήταν αυτός που ο οποίος τον άκουγα και έλεγα θα ήθελα να μιλάγα έτσι. Δεν υπήρχαν, που να σε επηρέασαν. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω. Όχι, δεν με επηρέασε ο Γιάννης. Ο Γιάννης ήταν της άλλης σχολής, μιλάω αργά και μπαίνω στη μουσική και λέω ο μπασίστας που έπαιζε εκεί και εκεί και εκεί. Εμένα ένας με επηρέασε. Και δεν το λέω γιατί είναι στα κοντρόλ. Εμένα με επηρέασε ο Νίκος ο Μαστοράκης. Γιατί άκουγα τη γρηγοράδα, αυτό το fast forward, το εκείνο το άλλο. Ο Νίκος στην Ελλάδα ήταν αυτός που τον άκουγα και έλεγα τι είναι αυτό που ακούω. Ο Γιώργος ο Πολυχρονίου. Έχουμε δουλέψει μαζί και με τον Γιώργο. Οκ, okay. Ήταν ένα άλλο είδος κι αυτός. Κι αυτός εξειδικευμένος. Ξέρεις, μου άρεσαν αυτοί που κάνανε σοου. Δεν μου άρεσαν αυτοί που έβγαιναν και μιλούσαν για την μουσική με λεπτομέρειες κτλ. Ο Γιώργος, ας πούμε, ήταν στη σοου πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η φωνή να είναι γρήγορη, να είναι κελαριστή. Να... Εμένα μου άρεσε ο Νίκος. Πάρα πολύ. Ωραία, παίζουμε κι άλλο ναι ή όχι. Αντεπέξτε. Έχεις ακούσει καμιά εκπομπή μου ποτέ. Βέβαια, ρε. Πότε, κάθε πότε. Όχι τώρα το 7 με 10. Το έχασε. Τι να κάνω. Περίμενε το 7 με 10 το ξέρω καταρχάς. Αφού έχασε, είπε όχι, παιδί μου, το καταλάβεις. Αχ, έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι, καλέ. Μα αυτή είναι η επιτυχία. Να χάσει και να το καταλάβει. Και τι απάντησα εγώ. Είπε όχι. Είμαι ανεπίδευτο μαθήσεω. Λοιπόν, ήμουν ανυποψίαστο. Το παιχνίδι ξεκινάει. Τώρα. Οκ. Τρία μπαλάκια ή δύο. Ένα. Δύο, ένα. Ένα. Οκ. Κρατήσω εγώ τα δύο. Εσύ θα κρατήσεις. Όχι, δεν θα γρήγορα, μα απαντάς γρήγορα. Δεν πήγες αργά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Πες μου κάτι. Παντρεμένος είσαι, νομίζω. Είμαι παντρεμένος. Δεν έχεις κάτι άλλο διαφορετικό, δηλαδή δεν είναι double life, διπλή ζωή. Δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχεις. Θα ήθελες όμως. Θα ήθελα. Με το Μαστοράκι και με τα γυρίσματα δεν κάνει τίποτα. Αυτός είναι. Μια χαρά και με αυτόν και με αυτόν. Σίγουρα. Σίγουρα. Μάλιστα, μάλιστα. Σε λίγα και γκέι, από ό,τι βλέπω. Γκέι. Ναι, λάθος. Δεν είσαι. Λάθος εκτίμηση. Καλώς. Οκ. Λεφτά θέλω! Να σου πω κάτι. Κερδίζω. Να σου πω κάτι. Δεν είσαι πολύ καλός. Είμαι εγώ ντεφόρμα γιατί έχω να το παίξω χρόνια. Και έχω να το παίξω χρόνια και δεν φταίω εγώ. Άλλοι φταίνε. Αυτό όταν το κάνεις. Άλλοι φταίνε. Παιχνιδιάρης ο Νίκος. Παιχνιδιάρης. Θα μπορούσε να βγάζει παιχνίδι. Θέλω να σου πω κάτι για τον Ιώχη πολύ γρήγορα να προλαβαίνω. Πες. Λοιπόν, κοίταξε. Μου λέει εσύ θα κάνεις τον Ιώχη. Έχει έρθει ποτέ στον αντένα κτλ. Εγώ δεν μπορώ, τρέμω. Δεν μου λέει. Μη σε απασχολεί, μου λέει, θα είμαι εγώ εκεί. Όλα. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο νέο έχει γίνει στο Ηράκλειο, έχει 5.000 άτομα. Και εγώ δεν είμαι έτσι, κοντεύω να πάω ένα πράγμα. Έρχεται ο Νίκος λοιπόν, μου λέει, όλα εντάξει, είναι εγώ φεύγω, ξεκινάς. Του λέω, πού πας, ξέρεις εσύ. Και φύγε. Έτσι γίνεται. Η δουλειά όμως είσαι στα βαθιά νερά να βουτάς. Δεν ρίξεις τα νερά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι. Το κρύο του πράγματος είναι κάτι που σου αναλογεί. Δεν αναλογεί σε κανέναν άλλον. Αλλά επιβίωσε, ορίστε. Δεν έχει νόημα ούτε να σε χαϊδεύει κανένας ούτε τίποτα. Ξέρεις, επειδή ήμουν φαν του Νίκου, ήμουν και κρεμασμένος. Και με το που έφυγε ένιωσα. Αλλά εντάξει, πήγε καλά. Τι ωραία. Μαρία, παίζουμε μαζί τον ή όχι. Να παίξουμε. Είσαι παντρεμένη. Όχι. Αχ. Καλά, εντάξει. Άλλη μία μπορώ. Άλλη μία. Δώστε σε άλλη μία ευκαιρία. Μπράβο, άλλη μία. Αγαπάς τη δουλειά σου. Την αγαπάω. Ποια τη δουλειά. Όποια για το δουλειά και κάνω. Για το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο. Είσαι λεσβία. Δεν είμαι. Είσαι σίγουρη. Πάρα πολύ σίγουρη. Δεν είσαι παντρεμένη, είπαμε. Δεν είμαι, όχι. Δεν είσαι. Αχ. Γιατί. Μωρέ, χάνει και δεν το παίρνει είδηση. Αυτό είναι το παιχνίδι. Να παίρνει είδηση ο παρουσιαστής που πότε χάνει ο παίκτης. Νευριάζω όταν χάνω. Θες να είσαι εσύ παίκτης τώρα για το παίξω εγώ. Όχι πρόβλημα εγώ. Δεν σε αυτό θα σε διαλύσω. Θα με διαλύσεις. Θα σε εξοντώσω. Είσαι σίγουρος ότι θα με διαλύσεις. Θα σε διαλύσω και θα σε εξοντώσω. Θα παίζω στο δικό σου το ρήμα. Και θα απαντάω με το ρήμα. Και εγώ αυτό έκανα πριν. Ευχαριστώ πολύ.
Τι ωραία, τα βρήκατε. Πώς θα το παίξετε τώρα. Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Έτοιμο. Πάμε. Είσαι πάνω από 40. Είμαι πάνω από 40. Έχεις γιο? Όχι, δεν έχω. Ορίστε. Μόνο έτσι σταματάει η συζήτηση. Κέρδισα, τον διδάξα. Ντά. Πολύ χάρηκα τώρα, παιδιά. Μ' άρεσε το ναι ή όχι. Μήπως να κάνω μια πρόταση στο άξιο να κάνω ναι ή όχι εγώ. Να το κάνω, να το αντέχεις. Τι ωραίο. Εγώ ήμουν φανατική. Το 1962, νομίζω, ήταν η πρώτη φορά που το έκανε ο Μαστοράκης. Το 1962 το έκανε στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο το έκανε πρώτα. Ναι, στο ραδιόφωνο, ναι, ναι. Αφού δεν υπήρχε τηλεόραση. Όχι, να πω ότι. Εκτός και αν είχε ανακαλύψει τη τηλεόραση. Όχι, το θυμάμαι, εγώ το θυμάμαι που το άκουγα με το ραδιοφωνάκι κτλ. Και μου άρεσε. Σε ηλικία 16 ετών μου λέει ότι έπαιξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και είχε χάσει, παιδιά. Αλήθεια. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Είδες, όλοι του σόου είμαστε. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Όλοι μια παρέα είμαστε. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, παιδιά, μεταξύ μας. Δεν πρέπει να έχουμε ούτε διενέξεις. Αν είμαστε και ιδιαίτερα αγαπημένοι, μπορεί να είναι και boring στο τέλος. Η τρίτη καλεσμένη μου. Ναι, καλά λέω. Η τρίτη καλεσμένη μου έχει πολλές ταυτότητες, ιδιότητες, ειδικότητες και επίπεδα. Η ζωή της πηγαίνει έρχεται ανάμεσα στα παραμύθια και την όπερα, από το Ηρώδιο στην επαρχία και από τη σκηνή στη τηλεόραση. Υπάρχει κάτι στην τέχνη της που δεν το έχει κάνει, αναρωτιέμαι. Θα τη ρωτήσουμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, η Κάρμεν Ρουγγέρι. Ταιριάζει αυτό. Αυτό, αυτό ταιριάζει. Αυτό. Εντάξει. Ωραία. Κάρμεν Ρουγγέρι. Ναι. Και Κάρμεν και Ρουγγέρι. Ρουγγέρι ήταν κανονικά. Ρουγγέρι. Ρουγγέρι, ναι. Και... Πατέρας μου ήταν Ιταλός. Βιτόριο Εμμανουέλε Ρουγγέρι. Οπότε αυτό πια ήταν, ελληνοποιήθηκε όσο έμεινε στην Ελλάδα. Πάρλι Ιταλιάνα. Naturalmente, studiato. Α, Περούτζα. Άρα και το Κάρμεν. Το Κάρμεν είναι λατινικό όνομα. Και Κάρμεν Κάρμινης θα πει ποίημα. Τα Κάρμινα Μπουράνα είναι, ναι, ποιηματάκια. Ναι, ναι. Και είσαι, ναι, ένα ποίημα. Και γράφεις και είναι ποίημα. Είναι πολύ ωραίο όνομα, νομίζω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάρμεν, αναρωτήθηκες ποτέ αν θα σε δυσκολέψει την καριέρα σου αυτό, το όνομα? Όχι, γιατί δεν είχα σκοπό να κάνω καριέρα. Δηλαδή, προέκυψε. Δηλαδή, όχι, να σου πω πώς έγινε. Παρατήρησα, επειδή όταν ήμουν μικρή, ήμουνα σε διάφορα, σε ομάδες, σε διάφορα τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή, στη Μπαμακάριστο, οι καλόγερες μου ζητήσαν αν θα μπορούσα να παίξω να μαζέψουμε χρήματα για τα φτωχά παιδάκια. Εγώ, ο πατέρας μου πρώτος, με έγραψε αμέσως. Και εκεί είσαι έπαιρνα... καθολική. Καθολική είμαι. Ναι. Ναι, όλη η οικογένειά μου. Όλη η μαμά σου περίμενε, Ελληνίδα. Και η μητέρα μου, και η μητέρα από τη Σαντορίνη, Πίντου. Όνομα Πίντου, όλο από τους ενετούς. Δηλαδή κανονικά είναι πολύ αίμα ιταλικό ρέι μέσα στις φλέβες. Α, ναι. Είσαι καθολική. Ναι, ναι. Πηγαίνεις δηλαδή... Να σου πω, μέχρι τα 23 μου που παντρεύτηκα, πήγαινα στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Να φανταστείς ότι όταν ήμουν... Στην καθολική εκκλησία. Στην καθολική εκκλησία. Όταν ήμουν με τον Ροντήρη που ήταν 6 μήνες, είχα πάει στην τελευταία του περιοδία 6 μήνες ολόκληρος. Λατινική και Βόρειο Αμερική. Γουατεμάλα, Γουανταλαχάρα, Κωνσταρίκα, Πορτορίκο, σε όλα αυτά τα μέρη. Ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό. Πήγαινα κάθε Κυριακή στις εκκλησίες. Και μου είχε κάνει εντύπωση που, ας πούμε, στο Περού, όλο χρυσάφι ήταν η εκκλησία. Όταν εμείς κάνουμε Πάσχα και δεν συμπέφτει με το καθολικό, εσύ δεν κάνεις Πάσχα? Όχι, πάντοτε κάνω Πάσχα. Όχι, μα έχει γίνει έτσι το πράγμα που η ελληνική οικογένεια, αν έχει κάποιον καθολικό, ακολουθούν τη χώρα στην οποία μένουν. Σου ταιριάζει πιο πολύ στο χαρακτήρα σου, έτσι πως τον έχω στο μυαλό μου, η ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή, πώς θα σου πω, καταρχάς δεν δείχνεις ενοχικός άνθρωπος. Είσαι έξω καρδιά, είσαι. Ναι, ως γεγονός. Αλλά δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, μεγάλωσα με τέτοιο τρόπο. Πρόσεξε, ήταν πολύ ωραίο όταν πήγαινε να εξομολογηθώ, γιατί στην Καθολική Εκκλησία εξομολογείσαι, ξέρεις. Και δεν σε βλέπει ο παπάς, ούτε τον βλέπεις. Ναι. Έφευγες πολύ ανακουφισμένη, γιατί δεν σε μαλώνουνε. Δηλαδή, και ναι, το χειρότερο πράγμα να κάνεις, το ξέρω, σου εξηγούν ταινίες, γιατί αυτό, δεν το... πρέπει. Ναι, σου εξηγούν ότι είναι κακό για σένα αν το κάνεις αυτό. Ξέρω, και φεύγεις έτσι.
Αλαφρωμένος από μια εξομολόγηση στην Εκκλησία. Ναι. Περίμενε, έχεις κάνει ορθόδοξη εξομολόγηση? Όχι, δεν έχω κάνει. Είναι αμαρτία ένας καθολικός να... Καλή καθόλου. Δεν θεωρώ. Ούτε ένας ορθόδοξος να πάει. Ούτε θέλω να... Εκείνο που ξέρω... Η διαφορά είναι... μας είναι ο παράκλητος, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι το φίλο... Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Ναι, αυτό. Και του λειτουργικού, αλλά τώρα έχει. Ενώ οι καθολικοί πιστεύουν ότι είναι εκ του Πατρός μόνο. Όχι, οι Ορθόδοξοι πιστεύουν. Α, ναι, οι καθολικοί είναι το φίλιο κβε. Το κβε, ναι, 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 σωστά, σωστά. Και εκ του Υιού. Ναι, ναι. Ναι. Και εγώ πάντοτε. Άκου, στο τώρα, σχολείο ιστορία να ξέρει. Για να γίνει το σχίσμα των Εκκλησιών, δεν είναι φοβερό. Ναι, 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 γελίο, ναι. Είναι πολύ γελίο. Στο σχολείο με θυμάμαι ανεβασμένη σε ένα θρανείο να εξηγώ ότι δεν έχω διαφορά από του άλλου. Γιατί ξέρει. Έτυχε κάποια στιγμή να έχω και δασκάλου που ήταν πολύ φανατικοί Ορθόδοξοι και έπαιρνα κακού βαθμού επειδή ήμουν καθολική. Και κάποια στιγμή άλλαξε και σχολείο γι' αυτό. Άκου να δεις τώρα, ναι, τι τραβάει ένα παιδάκι. Ναι, το είπα. Αφού το πιάσαμε τα θρησκευτικά, για ένα ζήτημα που μου έρχεται. Αν είσαι μουσουλμάνος, ναι, θα πας στην κόλαση. Όχι καλέ, για όνομα του Θεού. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο Θεός που πιστεύουμε. Δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους, τους αλλόθρησκους. Ναι. Τι θα κάνει, ας πούμε? Εγώ δεν πιστεύω ότι... Πιστεύω ότι ένας είναι ο Θεός για όλους. Αν είναι. Από εκεί και ύστερα. Αν είναι. Και από εκεί και ύστερα, καλό είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Έχεις παιδιά? Έχω δύο παιδιά, τον Βίκτορα και τη Χριστίνα. Να σου ζήσουν. Ναι, τι ηλικίες είναι τώρα? Η Χριστίνα πλησιάζει τα 40 και ο Βίκτορας είναι 34. Τα έχεις κάνει με Έλληνα σύζυγο? Τα έχω κάνει με τον σύζυγό μου, τον μοναδικό, τον Ανδρέα τον Κουλουμπί. Ο οποίος τραγουδιστής. Άρα τα παιδιά όπερας τώρα είναι, θεωρούνται ορθόδοξα ή καθολικά? Όχι, ποτέ δεν θα τα έκανα καθολικά. Είμαι σε μια χώρα ορθόδοξη και το σωστό είναι να είναι ορθόδοξα. Μπράβο σου, Κάρμεν. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι και έτσι είναι. Μπράβο. Βέβαια. Αυτή η ανοιχτοσύνη του μυαλού την έχει σε όλους τους τομείς, έτσι δεν είναι? Σε όλους τους τομείς. Είμαι πολύ ανοιχτή γενικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτή τη δουλειά κάποια στιγμή ξεκινάς, μπαίνεις και τα λοιπά. Και μπαίνεις με κάποια σχέδια, κάποια όνειρα. Όπως θες πες τα. Τι ματαιώσεις είχες? Θέλω να πω, για παράδειγμα, μπορεί να φαντασίζεις για τον εαυτό σου ότι θα είσαι, ξέρω εγώ, η πρώτη γκόμενα. Ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Ποτέ. Αυτός, δεν μ' άφησε να σου πω ότι εγώ φαίνεται ότι πήγα στο θέατρο γιατί όταν ήμουν αδιάθετη και πονούσε η κυλίτσα μου, όταν έπαιζα στο θέατρο σε αυτά τα ερασιτεχνικά, περνούσε. Ήμουν ευτυχισμένη. Η αδρεναλίνη. Ναι, οπότε κατάλαβα ότι εκεί είναι η ευτυχία μου. Τον καημένο το Στέλιο, το Γούτι, είχε πάθει ένα πράγμα με ένα σκαλοπάτι και είχε χτυπήσει, δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή. Και όταν έβγαινε στη σκηνή, του περνούσαν όλα. Είδες. Και ξανά έβγαινε και ξαναπονούσε. Το παθαίνουμε αυτό. Είδες. Είναι τρομερό. Δηλαδή, είναι μεγάλο βάλσαμο η σκηνή και μακάρι να δίνεται η ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο που έχει διαλέξει αυτό το επάγγελμα να δημιουργεί. Πόσα χρόνια είσαι στη σκηνή? Πάρα πολλά. Από το 67 τελείωσα. Πολλά χρόνια. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά, μα και πολύ μεγάλη. Έχει φτύσει. Το γάλα της μάνας σου έχεις πει ποτέ, άι μωρέ, δεν θέλω άλλο? Όχι, 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 ποτέ. Ποτέ, απόγνωση, ποτέ, ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Όχι, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με οτιδήποτε κάνω. Και ανήκα στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου, επί 40 χρόνια ήμουν εκεί και ήμουν στους χορούς αρχαίες τραγωδίες. Δεν υπάρχει τραγωδία που να μην την έχω παίξει και δεν υπάρχει και κωμωδία που να μην έχω παίξει. Στην Επίδαυρο. Και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Δηλαδή δεν θεωρούσα, δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάθε ηθοποιό να τον απασχολεί παρά μόνο το να υπηρετεί το θέατρο. Όχι το να γίνει γνωστός, αναγνωρίσιμος. Αυτά προέκυψαν. Ούτε ξέρω πώς έγινε. Είναι αλήθεια αυτό που λες, δηλαδή. Το εννοώ πολύ αυτό. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Πώς μπορείς να τον πείσεις κάποιον για αυτό το πράγμα, ότι είναι αλήθεια? Νομίζω ότι φαίνεται. Γιατί... Επειδή είναι ναρκισιστικό επάγγελμα, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το πράγμα. Το λέμε καμιά φορά αυτό και δεν πείθουμε. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν ξέρω. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό το λέω. Αλλά δεν πείθεις. Εγώ πιστεύω ότι εντελώς τυχαία έγινα κάπως γνωστή. Δεν... Προέκυψε, ήρθε και αυτό στο δρόμο του. Ήρθε και αυτό στο δρόμο. Ήμουν πολύ ευτυχή. Επί χρόνια ήμουνα στο χώρο αρχαίας τραγωδίας. Αυτό σημαίνει ότι έχεις κάνει πάρα πολύ περιοδεία. Περιοδεία σε όλο τον κόσμο, μέχρι η Κίνα, η Ιαπωνία. Ωραία. Πάμε εκεί τώρα, γιατί ναι, αυτά είναι λίγο και λίγο τα αστεία. Mm-hmm. Και συνήθως αυτά που κρατάει μνήμη μας από τις περιοδίες δεν είναι μια παράσταση που την κάναμε και πήγε όλα καλά. Ναι. Εκεί που το πράγμα έχει πολύ γέλιο. Θέλω να θυμηθείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία ξαφνικά. Όχι, να σου πω κάτι που θυμάμαι από την τελευταία περιοδία που είχε κάνει ο Ροντήρης και στην οποία ήμουν και εγώ, εξάμηνη ήταν αυτή.
πήγαμε στην Γκουανταλαχάρα και εκεί είχε γίνει. Βρέχει 5 μέρες το χρόνο. Και πήγατε είχαν προπολιθεί όλα τα εισιτήρια. Μόλις είχε γίνει δικτατορία, μας βάλαν 2 κανόνια από πάνω και μας είπαν ή θα παίξετε ή θα σκοτώσουμε. Έβρεχε καταρακτοδός. Γιατί σας το και έπρεπε. Παίξαμε με βροχή, δεν μπορείς να φανταστείς. Γινόμαστε παπί όλοι. Και θυμάμαι. Ποιο έργο? Ήταν η Ιφηγένεια Αναβλίδη. Ποια έκανε την Ιφηγένεια? Την έκανε η Μιράντα Ζαφυροπούλου, η οποία πανέξυπνη, ενώ θυμάμαι ο Αντώνης Οξενάκης που έπαιζε τον, έκανε σούπερ παίξιμο εκείνη την ημέρα, η Μιράντα θυμάμαι ότι είχε πει σε ένα πολύ μεγάλο μονόλογο που έλεγε «Μάνα μου, για ακούστε με». Έλεγε και μετά κατέληγε στο «Δίνω το κορμί μου στην Ελλάδα». Ξεκίνησε «Μάνα μου, για ακούστε με, δίνω το κορμί μου στην Ελλάδα». Για να τελειώσει γρήγορα. Εναβλίδη με ομπρέλα η Ιφηγένεια. Ναι, όλοι με ομπρέλα και δεν κουνούσε κανείς. Και μετά θυμάμαι τον Ροντήρη, ο οποίος ήρθε και μας ευχαρίστησε που, εν πάση περιπτώσει, τον γλιτώσαμε το θείασμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί με τα κανόνια σας είπαν ότι παίζετε. Γιατί κοίταξε. Είχαν πληρώσει. Ναι, είχαν πληρωθεί τα εισιτήρια. 5 μέρες ήταν η βροχή. Εκεί 5 μέρες βρέχει. Έτυχε. Δηλαδή το είχαν κανονίσει ότι ήταν γεμάτο το θέατρο. Πόσες παραστάσεις είχατε να κάνετε? Μία παράσταση κάναμε εκεί στο Γκουανταλαχάρα. Την άλλη μέρα πήγαμε στη Γουατεμάλα. Είχαμε διάφορα ταξίδια εκεί πέρα γύρω.